Λοιπόν, αυτό λατρέψαμε από μικρά παιδιά, αυτό αγαπήσαμε, αυτό αγαπάμε και αυτό θα αγαπάμε στους αιώνες των αιώνων. Μιλάει ο Black Horse AEK, παίρνω το λάβαρό μας, είναι αυτό που μας έχει κάνει όλους όμοιοι δεάτες. Δεύτερο βίντεο παιδιά, μισό από το πυλώνα το βόρειο ανατολικό, καθώς έκατσε πιστεύω η πρώτη, το ένα καπάκι, ο Inox, το κέλυφος που πριν κλείνει μέσα το τέρνοντα και όπως κλείνει παιδιά ο τέρνοντας για να καταλάβετε τι είναι η προένταση, η ενεμάτωση είναι εκεί που είναι ο τένοντας και κλείνει με το καπάκι, έτσι το θυλάκιο, να ανεβαίνει εκεί πάνω η ενεμάτωση και να γίνεται ένα σώμα, το θυλάκιο με τον τένοντα. Μην νομίζετε ότι είμαι κανένας επιστήμονας, ο πιο άσχετος όλων σας είμαι, αλλά ρωτάω. Εκεί που πρέπει να ρωτήσω, έτσι. Διαβατάρει για πουλιά. Βλέπουμε παιδιά τώρα να συνεχίζεται η εργασία αυτή που κάνουν τα παλικάρια. Επειδή όμως δεν βλέπω... Κοιτάξτε, ναι, τόσο αέρα παιδιά, φοβερό. Γι' αυτό πουλιέται πάρα πολύ. Θα φύγω τώρα να κατέβω, μήπως προλάβω, επειδή έχει χτύφηκε το καπέλο του ενός, το είδατε σε live, πάρα πολύ αέρα, δεν ξέρω αν συνεχίσουν παιδιά, γιατί φυσοκοπάει και πρέπει να μπει ακριβώς το καπάκι σε τρύπα, όπως όμως στριβοκρινάζει ο κουβάς εκεί πέρα αυτό το καλάδι. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατον. Συνεχίζω με πιο κατατομής παιδιά και αν προλάβω και σταματήσω ο αέρας να μην χάνουμε λήψη. Ξανανεβαίνει εδώ πέρα ο Γερανός. Ο Πασχάλης, Γερανός Πασχάλη. Παιδιά εδώ πέρα, ό,τι δουλεύει στην ΑΕΚ να ανακοινώνεται με το στόμα μου. Πασχάλης, βοηθός της ΑΕΚ, ναι. Έμιστος με, αλλά εφόσον είναι στο γήπεδο και αυτός παρουσιάζεται και ονοματολογίζεται. Πάμε να δούμε από εδώ πέρα παιδιά, τομέα 7, ο απέναντι μεγαλύτερος τομέας από τον 1, από τα βαριά επίσημα, είναι ο 7, καθώς βλέπουμε παιδιά ότι όλα είναι περασμένες 3 και αποχωρεί το εργατικό δυναμικό και όχι μόνο αποχωρεί, αποχωρεί και από τις κερκίδες, έτσι, τυχεράκιδες. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω, κάνω σήμερα 3 βίντεο και να τα τσάτω. Βλέπουμε τα στυλώματα που έχουν γίνει πάνω στον τομέα 1. Εδώ απογυμνώθηκαν από τις καλωσιές. Πάνω γίνεται η πολλή δουλειά. Αυτό παίρνετε μόνο παιδιά με drone. Ανέβασα σήμερα παιδιά 2 drone-άτα του φίλου συνεργάτη που έχει το κανάλι The Eyes of the Eagles. Κάτσε να σας το παιδεύσω εδώ πέρα και να τα λέω καθώς κοιτάζω τον πυλώνα. Εδώ είμαι καλά. Λοιπόν παιδιά, θέλω όσοι με αγαπάτε και με υποστηρίζετε, κάντε εγγραφές σε δύο κανάλια που θα σας πω. Εκτός τα γνωστά είναι τα 2 drone που ήρθανε τώρα και με βοηθάνε αποκλειστικά. Είναι το πρώτο, το The Eyes of the Eagles. The Eyes of the Eagles. Εσύ, κύριε μου, που είσαι K80, K70 και δεν ξέρεις καλά αγγλικά, πες τα εγγόνια στους γιους, τα παιδιά σου, να στο βάλουνε. Και το δεύτερο κανάλι είναι το Lucas 21. Hello. Cas. Στα αγγλικά όλα, παιδιά, Lucas 21. Τον ευγνωμονώ και αυτό, να και χθες έκανα την πλακία να ξεχάσω το όνομά του, του συνεργάτη που μου τράβηξε τα 2 ντρονάτα που είδατε όλοι προχθές. Σήμερα ανέβασα του The Eyes of the Eagles 2 ντρονάτα, πολύ ωραία. Δεν ξέρω η μουσική που το επένδυσα αν σας αρέσει.
Δεν ξέρω, παιδιά, δεν αγαπάω την ξένη μουσική, αγαπάω μόνο την ελληνική. Το έχω πει πολύ καιρό αυτό και δει τα ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια. Νησιώτης μισός, Πελοποννήσιος άλλος μισός. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να αλλάξω ρότα. Μόνο τα παιδιά μου ακούνε μόνο ξένα. Λοιπόν, είναι μια καλή στιγμή, παιδιά, γιατί βλέπω κίνηση εδώ στον 11. Θα δείξω και να τηλεφωνήσω από το δεύτερο πίτο με το 11. Πάρτε να έχετε. Όταν μου το είπε ο κ. Στάβος Τιμαΐδης ότι εδώ αυτές οι κολόνες ήταν για τα αντιστηρίγματα, αυτό εννοούσε. Ότι το τυχείο που μπήκανε τα μεταλλικά εξτρά πράγματα που σας έδειξα εχθές το βιντεάκι, θα έρθουν εκεί να κολλώσουν οι βάσεις των τεράστιων αυτών σωλήνων, των διαστημικών. Γι' αυτό ήταν και τα ορίγματα, τα ανοίγματα εδώ στα τρίγωνα. Τα τρίγωνα είναι για να κουμπώσουν μέσα τα στόμια των σωλήνων. Δύο σωλήνες οπλικά συστήματα. Πάμε για άλλα τρία εκεί και τρία έξι. Δεν ξέρω αν είναι τριάδες, γιατί δεν με βοδίζει ο ήλιος. Είναι σίγουρα 8, μήπως είναι και ένατη εκεί σιδεριά, ώστε να κουμπώσει εκεί αυτός ο τεράστιος σωλήνας που είναι για την αντιστήριξη. Νόμιζα, παιδιά, θα ήταν εξάπλα, οριζόντια δηλαδή. Δεν το κατάλαβα καλά, εντάξει. Δεν θέλω να απολογηθώ, εγώ ερασιτέχνης είμαι. Εντάξει, λίγο στεναχωρήθηκα, να πω την αλήθεια, γιατί έλεγα λαλακίες για αυτά τα σίδερα, τα τουτσίνια και τα οπλικά συστήματα. Εφόσον βλέπω 1, 2, 3, 4 σίγουρα να έχουν κάτσει στον κινδυνεύοντα τομέα 12, φύγα από το σφίγγα, και βλέπω σίγουρα 1, 2, 3, το όλον 7 και 2 αυτές 9. Συν τα τουτσούνια, έτσι. Άρα πάμε για τριάδες. Τριάδα θα είναι η κάθε ιστορία που θα κουμπώσει εκεί και στο τρίγωνο. Αλλά το θέμα είναι, δεν βλέπω πως θα δημιουργηθεί. Α, με τη βάση, ρε. Η λεσσαροσυγκόλληση, ναι, ρε, και βίδες. Έλα, ρε. Δεν ήταν τρύπες, παιδιά. Δεν είχε τρύπα εδώ το τρίγωνο. Απλώς βάλανε τη βάση και το κουμπώσανε. Εδώ γίνεται ηλεκτροσυγκόλληση, όπως μου είπε ο ηλεκτροσυγκολλητής. Δεν ξέρω τι πιάνει ο φακός τώρα και τι βλέπετε. Γιατί και φυσάει και είμαι κρεμασμένος από το τσαμπί. Όπως ένα πεντάχρονο παιδί που έρχεται και τραβάει λήψεις για τον φίλο. Παραλαμβάνω, δεν θέλω ευχαριστώ. Δεν θέλω όμως να είστε αγνώμονες και αχάριστοι. Όπως κάνετε και με την ΠΑΕ ΑΕΚ. Είστε αγνώμονες και αχάριστοι. Ευτυχώς είστε λίγοι αυτοί. Σε 3 χρόνια μας έφερε κύπελα, πρωτάθλημα, Champions League και βγαίνετε και κράζετε. Τι να πει κανείς. Τέλος πάντων, εγώ, παιδιά, ξέρετε, είμαι σε Ομόνιας, ενότητας. Καταλαβαίνετε λίγο πολύ πώς. Όχι, δεν καταλαβαίνει κανείς πώς θα γίνει ο πυλώνας, γιατί εδώ με τα οπλικά συστήματα. Τι να καταλάβω, άντε να βρω τώρα το Κουμαΐδη. Μόνο σε μήνυμα θα το στείλω για να μου τα πει, παιδιά, όσα μπορεί και αυτός. Όσα του επιτρέπονται να πει ο Γιώργης. Λοιπόν, εκεί πολεμάνε κάτι με την τελευταία κολόνα που έχουν σκηνοθετήσει και δεν έχει εμφανιστεί. Αυτά είναι μέσα στα άκρες, παιδιά, τα πράγματα που γίνονται με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις στο τομέα 11. Έτσι, θεωρώ είναι μια πολύ καλή λήψη. Δεν είναι η πλέον αποδοτική από πλευράς ενημερώσεων, γιατί αυτές δεν υπάρχουν, ενημέρωση δεν υπάρχει. Εδώ το διασκεδάζω, γιατί είμαι στην κηπεδάρα μου, μόνος μου, με τα μαστόρια και τον αέρα, και χαίρομαι και αυτό που μερικοί δεν το καταλαβαίνουν. Θερία εδώ, παιδιά, μιλάμε για υπερπολιτεία εδώ όπως θα γίνει. Δεν καταλαβαίνω καν και σκύρια να μου δείξεις, δεν θα το καταλάβω.
Βλέπουμε τον κερανό. Ο Παναγιώτης είναι το κατσπής. Εγώ του έγινα δουλειά παιδιά και δεν μπορώ να δω. Αν είναι ο Παναγιώτης πήγαμε πάνω του. Μπορεί και να μείνω όπως πούμε ο Παναγιώτης. Να είναι κάποιος άλλος. Τέλος πάντων. Με αυτά παιδιά αποφωνώ εδώ πέρα το δεύτερο βιντεάκι. Ζήτω για εκάρα μας. Συνεχίζω απονούν και δυτικά. Με προορισμό τα ράτσα του κυρίου Αλέξανδρου και του κυρίου Πανούτσου. Ας δείξω λίγο και μπροστά τον τομέα 8 και αυτός πολιτεία ρε. Πότε έγιναν όλα αυτά ρε. Πού βρήκες τα λεφτά ρε κάβουρα. Με αυτά παιδιά. Ευχαριστώ πολύ παιδιά, να είστε καλά. Υγεία μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.